Υπάρχει ίχνος αδιαφάνειας. Σας παρακαλώ, δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι όταν υπάρχουν αυτά τα έσχητα στο πολιτικό σύστημα να έχει στοχοποιηθεί. Νόμιμο και ηθικό είναι. Αυτό λέτε. Και νόμιμο και ηθικό. Σοβαρά. Σας το λέω ευθύματα. Αν θέλετε ειδική κουβέντα, δεν καταλαβαίνω αυτό το ρόλο τώρα τον οποίο έχετε αναλάβει. Μια παρατήρηση πρέπει να κάνω. Έχετε να πείτε πως έχει κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρανόμως πάρει ποσό στην οικογενειακή, στη δικιά του ζωή. Ξέρετε εσείς τι, όχι. Εγώ θα απαντήσω. Σας παρακαλώ, κύριε Μαργαρίτη. Εγώ θα απαντήσω. Καλά, μην καταλάβατε. Κάνω ό,τι θέλω. Αφήστε να χτυπάτε το χέρι. Λυπάμαι πάρα πολύ που έχετε αναλάβει τέτοιο ρόλο. Σοβαρά. Σοβαρά. Διότι κάποιος δεν μπορεί να κάνει αντίθετα. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ήσασταν σε μια κυβέρνηση που έχει μέσα από ανθρώπους που ήταν 20 χρόνια στην πολιτική. Εγώ πήρα και σας σοβαρά αυτό που λέγατε για το. Εγώ δεν συμψηφίζω. Θέλετε να ακούσετε. Εμείς δίνουμε 60% το ξέρετε του μισθού μας σε δομές αλληλεγγύης και στο κόμμα. Θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε. Μία φράση. Όχι. Όταν θέτεται ζήτημα ηθικής, όταν θέτεται ζήτημα ηθικής, κύριε Παπαδάκη, σοβαρά σας λέω ότι θα αποχωρήσω, σας το λέω ευθυντικά. Όχι, είναι στημένη όχι από εσάς δουλειά, εγώ σε στημένες συζητήσεις δεν συμμετέχω. Ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Βαλαβάνη, ο κύριος Τσουκαλάς είναι άνθρωποι δοκιμασμένοι μέσα σε αγώνες, εάν αποκληροδοτήματα από τη σύζυγό τους, από επιλογές που έχουν κάνει οικονομικές πριν να μπουν ως βουλευτές ας πούμε στην πολιτική, χωρίς ίχνος και σκιά οποιασδήποτε συναλλαγής και διαπλοκής, έχουν ισχυρό χαρτοφυλάκιο, θα τους κρεμάσουμε στα μανταλάκια επί 4 μέρες.